Τα κρούσματα που είχαμε ήταν 141 τα καταγεγραμμένα. Τα οποία όμως νούμερα στην ουσία είναι πλασματικά. Δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Διότι στην ουσία υπάρχει έξαρση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας και οι λόγοι που τα θύματα οδηγούνται σε αυτή την αποσιώπηση είναι καταρχάς το γεγονός ότι διαβιούν με τους δράστες, ότι βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση και δεν μπορούν να πάνε, δεν βρίσκουν ούτε το χώρο, ούτε το χρόνο να πάνε να καταγγείλουν τα περιστατικά. Έπειτα ο φόβος που τα διακατέχει και σίγουρα το γεγονός ότι λόγω της καραντίνας και του κορονοϊού αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν και πού να πάνε να μείνουν και με ποιους ανθρώπους. Συνεπώς, υπάρχει καταγεγραμμένα μικρότερη αύξηση των κρουσμάτων, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Και είναι ίδια, πλασματικά τα νούμερα. Και η ίδια εικόνα επικρατεί και στην γείτονα χώρα, στην Ιταλία, όπου ενώ ακριβώς έχουν πολλά περιστατικά, έχουν μειωθεί οι καταγγελίες για τους ίδιους λόγους, γιατί διαβάσαμε έρευνα και από την Ιταλία, για τους ίδιους λόγους που γίνεται και στην Ελλάδα. Κύριε Παπαδημητριάδη, τι γίνεται? Ακριβώς. Τι γίνεται ακριβώς, γιατί δημιουργείται αυτό το φαινόμενο? Να κάνουμε μόνο μια σύμβουση σε αυτό που λέει και η Βαρελά και σε αυτό που είπατε εσείς για την Ιταλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ιταλία μεν έχουν μειωθεί τηλεφωνικές κλήσεις προς τις γραμμές βοήθειας, αλλά έχουν αυξηθεί τα SMS. Τα μηνύματα δηλαδή που στέλνουν γυναίκες κυρίως, οι οποίες υφίστανται την ενδοοικογενειακή βία. Πρέπει να σας πω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την ενδοοικογενειακή βία σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι η βία που προϋπήρχε και η οποία βέβαια τώρα χειροτερεύει. Για παράδειγμα, στην Κίνα γνωρίζουμε ότι τριπλασιάστηκε μέσα στους 2-3 μήνες του lockdown. Επίσης, μπορούμε να σκεφτούμε και ελληνικά στοιχεία που θα σας αναφέρω μετά. Από την άλλη, μπορούμε να θεωρήσουμε την ενδοοικογενειακή βία ως καινούργια σε ένα άλλο επίπεδο, όπου έχουμε την μεγάλη αυξανόμενη τριβή μεταξύ των δύο, που δημιουργεί ανάφλεξη, δημιουργεί μικρές ή μεγαλύτερες παρεξηγήσεις, που ξεκινούν, για παράδειγμα, να σας πω το πιο απλό, από τη διάσταση απόψεων για τα μέτρα καθαριότητας, που μια γυναίκα, ας πούμε, μπορεί να έχει μεγαλύτερη ανησυχία και ο άντρας ίσως να είναι περισσότερο αμελής. Ή το ανάποδο. Και αυτό μπορεί να φέρει επίσης περισσότερη γκρίνια μέσα στο σπίτι, η οποία με τη σειρά της να οδηγήσει στη βία. Πρέπει να σας πω ότι στην περίπτωση της καραντίνας, εκτός από το γεγονός ότι απουσιάζει η πρόσβαση στη βοήθεια, δεν μπορεί κανείς να φύγει από το σπίτι, να διαφύγει, να πάει σε δομές οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Υπάρχει και το εξής. Απουσιάζουν εντελώς οι βαλβίδες εκτόνωσης και οι προστατευτικοί παράγοντες για τη βία, όπως είναι οι φιλικές σχέσεις με μια μεσότητα και μια ενεργητική συμμετοχή, ή μέλη της υπόλοιπης οικογένειας που μπορούν να παρέμβουν ή μπορούν να προσφέρουν προστασία ή τη γνώμη τους. Δεν υπάρχει η καταφυγή στα ενδιαφέροντά μας, στην εργασία μας έξω από το σπίτι, που θα μπορούσε να μοιράζει το χρόνο μας και επομένως αυτό να προστατεύει από την φούντωση της οργής ή του θυμού μέσα στο σπίτι. Από την άλλη, έχουμε και μια σειρά από άλλους παράγοντες. Το πιο σημαντικό από αυτούς τους παράγοντες, ο πιο σημαντικός, είναι η πειρατεία που γίνεται πάνω στην ισότητα των φύλων. Σαν να ανατρέπεται αυτή η ισότητα των φύλων μέσα στον καιρό της καραντίνας. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι άντρες πολύ εύκολα ανάγονται από μόνοι τους σε προστάτες που παίρνουν όλες τις αποφάσεις, ενώ υποβαθμίζονται δυστυχώς οι γυναίκες σε φροντιστές. Και αυτό περιορίζει πάρα πολύ την αυτονομία των γυναικών. Υπάρχει βέβαια και η διάχυτη ανησυχία για την επιβίωση, η οικονομική ανασφάλεια και βεβαιότητα για την απασχόληση, την ανεργία την επόμενη μέρα. Ο πυρετός της καλύβας που έχουμε συζητήσει ξανά. Αυτό που κυρία Βαρελά, είναι πάρα πολύ ερώτηση, σημαντικό. Να σας κάνω πρώτα την ερώτηση. Στο ακροατήριο φτάνουν τέτοιες υποθέσεις συχνά και τι ποινές υπάρχουν? Γιατί ξέρετε, αυτοί που μας ακούνε, καλό είναι να ξέρουν και τι τους περιμένει. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε, διότι από το 2006 και έπειτα υπάρχει ο νόμος περί ενδοοικογενειακής βίας, που επιβάλλει και απειλεί με αυξημένες ποινές. Και σύμφωνα μάλιστα και με τις τροποποιήσεις, τις τελευταίες τροποποιήσεις του ποινικού κώδικα που είχαμε το καλοκαίρι, έχουμε και πάλι αυξημένες ποινές και διευρυμένη προστασία των ανδύναμων ατόμων. Και όταν μιλάμε για ποινές και φυσικά αδικήματα που μπορεί να είναι από πλημελήματα έως κακουργήματα, η μία ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και την κάθειρξη,
που μπορεί να σημαίνει όταν αφορά δηλαδή το αδίκημα είτε σε βαριές σωματικές βλάβες, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, βιασμό και διάφορα άλλα αδικήματα που απειλούνται με ποινές καθήρξεως. Η ψυχολογική βία δεν διώκεται από τον νόμο, η συναισθηματική. Ορίστε. Ψυχολογική παύλα συναισθηματική βία δεν διώκεται και αυτή από τον νόμο. Αυτό που λέτε φυσικά και διώκεται, διότι οι δράστες πολλές φορές χρησιμοποιούν απειλές και η απειλή συνιστά πλημέλημα και διώκεται με την ποινή της φυλάκισης και επομένως διώκεται από τον ποινικό κώδικα και από τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε σωστά λέτε ότι η ψυχολογική βία συνιστά βία και διώκεται από τον νόμο. Επομένως οι δράστες οφείλουν να γνωρίζουν ότι μπορεί τώρα τα θύματα εξαιτίας καραντίνας να νιώθουν αποκλεισμένα και στην ουσία η καραντίνα να φημώνει τα θύματα, όμως όταν περάσει αυτή η περίοδος πιστεύω ότι θα υπάρξει σωρία καταγγελιών των περιστατικών ενδοοικογενειακής. Κύριε Παπαδημητριάδη, πριν επιστρέψουμε σε εσάς, θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια παρένθεση, η οποία απλώς θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση και θα πάμε στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε το ανταποκριτή μας στη βελγική πρωτεύουσα, τον Σαράντι Μιχαλόπουλο, για να μας δώσει λίγο την εικόνα που επικρατεί στη Γαλλία. Σαράντι, καλή σου μέρα. Καλή σας ημέρα. Είναι ιδιαίτερα αισθητό το πρόβλημα στη Γαλλία, Νίκο. Ναι. Από τη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή απαγόρευση κυκλοφορίας μέσα στο Μάρτιο, τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 32% σε όλη τη χώρα και μόνο στο Παρίσι 36%. Πάντως, το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει ότι έχουν μειωθεί καταγγελίες, δεδομένου ότι τα θύματα είναι συνεχώς δίπλα στο θήτη και συνεπώς δεν μπορούν να καλέσουν την αστυνομία. Για το λόγο αυτό, διάφορες χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο αλλά και η Ισπανία έχουν δημιουργήσει διαδικτυακές πλατφόρμες όπου μπορούν να γίνουν οι καταγγελίες διαδικτυακά. Ακόμη στη Γαλλία τα θύματα μπορούν να πάνε στα φαρμακεία και να προβούν στην καταγγελία χρησιμοποιώντας κωδική γλώσσα. Να πούν παραδείγματος χάρη «Θέλω τη μάσκα 19». Mm. Αμέσως ο φαρμακοποιός ειδοποιεί την αστυνομία. Υπήρξε συγκεκριμένη περίπτωση την περασμένη εβδομάδα στην πόλη Νανσί. Τέλος, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες συγκεκριμένα, η αστυνομία επικοινωνεί τηλεφωνικά με όσους υπέβαλαν καταγγελία τους τελευταίους 3 μήνες και τους ρωτάνε πώς είναι τώρα η κατάσταση. Κύριε Παπαδημητριάδη, η αλήθεια είναι ότι πολλοί από αυτοί που μας ακούνε, κυρίως γυναίκες προφανώς είναι, θα έχουν ενδεχομένως και αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης, αυτή η ανασφάλεια που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός, να θέλουν να μην καταγγείλουν ή να μην διαταράξουν την σχετική ασφάλεια κατά τα άλλα που δήθεν τους προσφέρει ο θήτης. Τι κάνουν? Ναι, έχετε δίκιο. Βέβαια, εμείς πρέπει να πούμε σε εκείνες τις γυναίκες, κύριε Παπαδημητριάδη, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν τα πράγματα εάν δεν υπάρξει μια πολύ γενναία και τολμηρή τοποθέτηση δική τους πάνω στο ζήτημα. Διότι αν περιμένουν πως ο θήτης θα αλλάξει μυαλό ή θα αλλάξει την προσωπικότητά του, αυτό φοβάμαι ότι είναι μια μάτια προσπάθεια. Πολύ σύντομα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και ελληνικά στοιχεία. Ξέρουμε ότι στη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης που ακολούθησε την κρίση χρέους στη χώρα, η βία διπλασιάστηκε στα ελληνικά σπίτια. Και ξέρουμε ότι τώρα, στην εποχή του δικού μας lockdown εδώ στην Ελλάδα, 8 στους 10 δηλώνει στη δική μας έρευνα, στα προκατακτικά μας ευρήματα, σε έρευνα 1.500 τυχαίων ηλικιών από 18 έως 84, 8 στους 10 δηλώνει ότι έχει διαταραχθεί σοβαρά η οικογενειακή τους ειρήνη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Θα να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Βαρελά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βαρελά. Μόνο ένα πράγμα ήθελα να πω, ότι από το πρώτο κιόλας δείγμα πρέπει τα θύματα να προβαίνουν σε καταγγελία, διότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε και μαζί μπορεί σας να αποβεί μοιραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαρελά. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδημητριάδη. Την καλημέρα με τον Σαράντι Μιχαλόπουλο.